Γεια σας και πάλι παιδιά. Είπα να ξεκινήσω ένα καινούριο παιχνιδάκι. Είναι της εταιρείας Farm Site Simulator. Όχι Simulator, Studio συγγνώμη. Από ό,τι το κοίταξα λίγο έχει αρκετά DLC. Έχει αρκετά μηχανηματάκια. Pinball, φλιμπεράκια που λένε, τα κλασικά φλιμπεράκια. Από παλιά ως και καινούρια. Για πάμε να το δούμε λίγο. Ήθελα να δω και τα πλήκτρα πως είναι. Leaderboard, high score, extra, help and options, standard goals, pro menu. Οκ. Okay. Παίζει και online λογικά. Έχει και διαμάχες. Help and options. Για να δούμε. Settings. Tilt. Το tilt τι είναι? Το tilt είναι όταν χαλάει, όταν το κουνάς πολύ το μηχάνημα και σου βγάζει βλάβη και χάνεις την πηλιά σου. Liberation. Liberation. Λογικά αυτό είναι να το τρέμεις λίγο, να το κουνάς λίγο το παιχνίδι. Upper flipper control. Παιδιά, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, sound menu, controls, εδώ θέλουμε, keyboard and mouse, reset controllers default, left flipper, left shift or mouse, left shift, και τι θα παίζουμε, δύο χέρια, right flipper, right shift or right mouse, ok, εγώ τα αλλάξω αυτά, θα τα κάνω A και D που με βολεύουν, second left flipper, γιατί έχουμε κι άλλο, αμάν. Μάλλον είναι για διπλό αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Second. Plug space, hold, drag mouse, είναι το plunger. Το plunger τώρα θα τα αφήσω στο space μέχρι να ανακαλύψουμε τι είναι. Plunger button, space, or, ok. Nudge. Το nudge τώρα είναι μάλλον να το κουνήσουμε. I get D. I get D. Αυτό το έχω βάλει το I get D. Μάλλον. Εντάξει, τώρα δεν μας ενδιαφέρουν μάλλον. Τι γίνεται? Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, reset. Α, D. Τα έβαλα αυτά. Άστα αυτά. Space hold, ναι, είπαμε ότι αυτό είναι στο space. Plunger button, space. Nudge, A και D. Αφού έχω βάλει τα άλλα στο A και D, γιατί με μπερδεύει. A και D. Λοιπόν, ας βάλουμε το nudge στο E. Δεν μ' αφήνει να τα αλλάξω. Δεν μ' αφήνει για κάποιο λόγο να τα αλλάξω. Nudge WS. Menu backspace. Backspace. Έλα, πολλά μας τα πες. Πάμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Controller δεν βάζουμε. Ωραία. Και πως τραβάμε με το ποντίκι? Α, μπορεί και με το ποντίκι να παίξω. Οκ. Παιδιά, τα φλιπεράκια είναι από τα καλύτερα μου παιχνίδια, έτσι. Από τα καλύτερα μου παιχνίδια, δεν ξέρω, πολύ μεγάλη λόξα είχα παλιά. Μακάρι να μπορούσα να αγοράσω, να το έχω δικό μου, αλλά επειδή ξέρω από φλιπεράκια και ξέρω τι σέρβες χρειάζονται, δεν νομίζω να κάτσω να τα καθαρίζω και να τα περιποιούμε όπως πρέπει και να αλλάζω λαστιχάκια. Είναι παλούκι αυτό. Που πήγε η μπίλια τώρα? Νόμιζα πως θα έπαιρνε πουθενά να παίξουμε κάτι άλλο, αλλά οκ. Okay. Ναι, όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Εκεί που πάνε οι μπίλιες, εκεί που τις στέλνεις τέλος πάντων. Έχουμε και απάνω φλιπεράκι, πάνω δεξιά, ωραία. Α, αυτά τώρα, εντάξει, είμαι λίγο σκουριασμένος.
Το ωραίο είναι ότι παίζουμε με ποντίκι, δηλαδή δεν θέλει και πολλά. Πληκτρολόγιο δεν χρειάζεται πολύ. Ωραία, το σώσαμε. Και αυτό τώρα που το έσωσε, από κάπου το παίρνεις. Μέχρι να το μάθουμε λίγο, είναι χρονοβόρο. Ότι μας έσωσε την πύλια κάτι σημαίνει, ότι κάτι είχαμε ανοίξει και το ξέραμε. Για να προσπαθήσουμε να το πάμε τώρα την ανηφόρα πάνω. Μπορεί να ήταν και αυτό που το κάναμε πριν. Οκ. Πόσες μπίλες έχουμε? Live again. Extra ball. Πάμε. Ας την έσωσε πάλι, ήταν αρχή. Frankenstein. Ωραίος. Αν και δεν μου μοιάζει για Frankenstein αυτός. Ή μου φάνηκε πως έγραφε Frankenstein εκεί κάτω. Εντάξει. Αποτύχει τα κάνω τώρα όλα, μην νομίζετε ότι τα θέλω και τα κάνω. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτά τα παιχνιδάκια, παιδιά. Εγώ τα θεωρώ αρκετά χαλαρωτικά. Α! Μου την έφερε. Οκ. Εγώ είμαι αυτός. Έλα ρε. Λοιπόν, να κάνουμε το G F. Μα με δουλεύει G. Πώς το select? Select G. Κάνουμε GFF για Games for Fun. Άντε. Frankenstein. Οκ. Πάμε. Αυτό για... Τι είναι, παιδιά? Κάποιο σκάλωμα έχει φάει το παιχνίδι. Δεν με αφήνει να παίξω πλέον με τον ποντίκι. Γιατί? Τι σκάλωμα έφαγε ρε παιδιά? Από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλά κόλλησε. Από το πληθυρόγιο μπορούμε, αλλά... Άρχι... Μα τι γίνεται? Γιατί μας το κάνει αυτό? Οκ, σαν πρώτη εντύπωση, κάτι δεν μ' αρέσει. Για κάποιο λόγο, σκάλωσε, δεν μας αφήνει τίποτα να κάνουμε. Yes, but I'm worried because I can't play my game.
Τίποτα, πατάς escape, τίποτα, πατάς enter, πατάς backspace. Πατήσουμε ένα home. Να πατήσουμε και ένα task manager. Να πατήσουμε και ένα end task. Να τελειώνουμε, γιατί εντάξει δεν είναι τώρα φυσιολογικά πράγματα αυτά. Πάμε πάλι. Δεν ξέρω τι είναι αυτά εδώ πέρα. Πάτησα το τελευταίο το cabinet mode. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Δεν μου άνοιγε για κάποιο λόγο. Πάμε στο pinball arcade DX να δούμε τι λέει. Θα ανοίξει. 14 λεπτά έχω παίξει. Το είδατε. Τι είναι αυτό το παράθυρο. Να, δεν μας κάνει το παράθυρο. Οκ, εδώ είμαστε. Ναι, δεν μας αρέσει. Πάμε να βγούμε. Dr. Who credits our mission. Εδώ είμαστε. Yes. Πάμε πάλι. Άντε, σε τρίτη καίγες. Άμα δεν παίξεις τρίτη σωστά, σου δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Τώρα είναι η δεύτερη ευκαιρία που σου δώσουμε. Αλλά γιατί έχει να γραφτούμε. Λογικά online play, beta login arcade challenges. Πάμε arcade. Ωραία, εμείς έχουμε το Frankenstein, δεν έχουμε τίποτα άλλο ξεκλειδωμένο δυστυχώς ακόμα. Δεν ξέρω, άμα πατήσουμε πάνω θα μας πει πως θα ξεκλειδώνουμε. Start. Τι, μπορούμε να το παίξουμε? Αφού είναι κλειδωμένο. Οκ, okay, πρέπει να τα αγοράσουμε παιδιά. 7.99 λέει, άσε ρε φιλαράκι. Λοιπόν, πάμε εδώ πάλι. Okay. Για να δούμε λίγο πάλι. Star Trek credits, our mission, sound. Να. Controls, controller. And mouse. Λοιπόν, εγώ είχα χαλάσει αυτά, αλλά reset controls, yes, default. Δεν παρατήρησα αν ήταν αλλαγμένα πάλι. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε πάλι. Θα μας ξανακολλήσει ή θα το χαρούμε λίγο. Πάει το μπαλάκι το πρώτο. Όλο μας το σώζει πάντως από εκεί.
Δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Ωραία. Η οθόνη που λέτε αριστερά είναι αυτή που πρέπει να έχει απάνω, ψηλά κανονικά. Τα πιο πολλά φιμπεράκια το είχαν, την είχαν αυτή την οθόνη. Έλα, μας κρατάει τις μπύλες. Αυτό, α, τη χάσαμε. Δεν το περίμενα ότι πετούσε τόσο γρήγορα. Okay. Παιδιά, έχω ξεχάσει τελείως αυτό εδώ πάνω. Έχω ξεχάσει το φλιμπεράκι εκεί πάνω. Μάλιστα, πολλά εξάρια βλέπω. Six ball, multi ball, παιδιά. Θα γίνει πανικός τώρα. Ναι. Όχι, πάει πρώτη. Πάει και δεύτερη. Στο multi ball δεν μας τα σώζει. Α, μας έσωσε. Έλα. Οπό, ένα παλούκι. Άντε να βγάλεις εδώ τώρα παλιές. Όταν έχεις 6 μπάλες. Εντάξει. Δεν το έχουμε, δεν το έχουμε. Αυτά ήταν παιχνίδια, έτσι. Αυτή ήταν η διασκέδαση κάποτε. Ξεκούραστα και ωραία να παίζεις τα παιχνιδάκια σου, το διασκεδάζεις. Όχι οθόνες συνέχεια και οθόνες. Εξώσει τρίτη μπαλά, ήμασταν 4. Έχει live again, γράφει πάλι στο κέντρο. Άρα θα ξαναπαίξουμε λογικά. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ το διασκεδάζω. Extra ball λέει. Άλλη μια μπάλα. Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιο κουμπί είναι. Νομίζω το κάνει μόνο το άμα το αφήσεις. Μάλλον πως όχι. Αχ, βιάστηκα. No, δεν λες τίποτα. Bonus. Okay. Okay. Είναι δύσκολο το μάθος στο παιχνίδι. Πάλι μας το έβγαλε αυτό, να μας κολλήσει πάλι. Φορά. Δεν κόλλησε. Ωραία, πάμε άλλη μια γύρα. Για να δούμε. Δεν πρόλαβα να το παίξω λίγο, να το τυλτάρω. Παιδιά, εγώ το πήρα δωρεάν βέβαια, μπορεί να είναι demo, δεν ξέρω. Δεν γράφει κάπου demo. Απλά ψάχτηκα στο Google, έγραψα το παιχνίδι, έγραψα Pinball Arcade, free download. Και μου πέταξε link για Steam να το κατεβάσω δωρεάν. Why not, το κατέβασα. Εντάξει, δεν πρόκειται να δώσω 7,5 ευρώ, 8 πόσο ήθελε για να πάρω φλιπεράκι. Ίσως το βρω σπασμένο και το κατεβάσω πάλι.
Είπαμε να κάνουμε κάτι επειδή μας αρέσει, αλλά όχι και να μας κοστίζει ο κούκος αηδόνι. Έτσι. Α, λάθος κουμπί. Ωραία πράγματα. Πάλι. Α, πά. Είμαστε ήδη 20 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε παίξει 2 παιχνίδια. Νομίζω μας στο δεύτερο ή 3 παιχνίδια έχουμε παίξει, αλλά εντάξει. Ας πούμε το πρώτο δεν μετράει, ήταν δοκιμαστικό. Goal 5 complete. Η Elizabeth πρέπει να είναι κοπέρα εδώ στη μέση κάτω, λογικά. Αργός θάνατος ήταν η μπάλα, αργός θάνατος. Την περίμενα τη δουλειά. Οκ, okay, τα πήγαμε χάλια. Πάμε άλλη μία, έχουμε ακόμα χρόνο. Θα κάνω κάνα 50 λεπτό βίντεο. Και όσοι αντέξετε. Όχι πως με βλέπει κανείς, αλλά εντάξει. Να έχουμε να λέμε. Οκ, thank you. Since I'm well guarded, I won't be afraid. Ούξ, δεν ανέβηκε. Μην ουρλιάζεις άδικα. Να το σπάλι, δεν ανέβηκε. Ακόμα και αυτό μετράει, παιδιά, να ξέρετε, που πάει ανάποδα. Το μετράει, νομίζω, σε διαφορετικό πόδο. Έλα. Αδικία. Φανταστείτε τώρα να είστε στο μαγαζί και να χώνετε 50 λεπτά. 50 cents ξέρω εγώ κάθε παιχνίδι. Θα μου πεις 50 cents δεν είναι πολλά, αλλά όταν παίξεις 5-6 παιχνίδια, 10 παιχνίδια και είναι 5 ευρώ. Μαζεύονται, μαζεύονται τα φράγκα. Θα μου πεις και στα net καφέ που κάθονται κάποιοι. Θα μου πεις στα net καφέ τώρα. Πια. Πω. Εντάξει παιδιά, δεν με θέλει, δεν με θέλει ο Φράγκενστάιν, ο Φράγκενστίν. Τέλος, finito de la musica, έχουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Elizabeth, τα μακαρόνια να είναι μίσκο, έλα πάμε. Πάμε να κάνουμε τίποτα για τόση ώρα. Ψολάρουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενα να ξαναβγεί από εκεί. Tilt. Να πάω να κοιμηθείς. Τι είναι το χειρότερο σκορ έκανα. Ωραία πράγματα. Για πάμε. 25 λεπτά όπου να είναι βίντεο. Έχω πει παιδιά δεν θέλω να σας κουράζω. Είχε βγάλει bonus από πάνω με κάτι εκατομμύρια. Αλλά επειδή το πατούσα και δεν ήξερα, δεν ξέρω πότε πατιέται, το πήραμε random το million. Λοιπόν, για να δούμε. Μακροβούτι. Έτσι. Ε.
Είναι στο πιστολόγιο τώρα το κούνημα αυτό εδώ. Και δεν προλαβαίνω πάω το χέρι μου. Βαριέμαι κιόλα, θα το έχω εκεί πέρα συνέχεια. Θα μπορούσα να το είχα σώσει το μπαλάκι. Κάνουμε και το vape μας. Να παίρνουμε και λίγη νικοτίνη, να τσιτώνουμε. Elizabeth. Πονάω, Elizabeth. Κάναμε καλά. Έλα. Μαζεύουμε και γράμματα. Χα! Το χακάρουμε τώρα. Κάτσε να δούμε. Λες να ξαναπατύχει. Come to papa. Μαζεύουμε γράμματα όντως. Κάτσε να... Jackpot. Οκ, μπαγκιά. Μου την έφερε. Πάμε για άλλα. Πονάς μάτια μου, πάρε κι άλλο. Τι είναι λέει... Α, μακροβούτι. Multiball, πάμε multiball, παιδιά, πάμε. Ρίξε μπάλες, ρίξε. Τώρα αρχίζω και ανεβαίνω λίγο. Δεν θα με σώσει. Σώσ' την μπάλα, ρε. Σώσ' την μπάλα, ρε. Την άλλη φορά μας είχε δώσει 6, τώρα είναι multiball, είναι μόνο 2. Πω, θα σπάσω το ποντίκι. Δεν πειράζει, έχω και άλλο ποντίκι, πάμε. Μπορεί να είναι πιο αθόρυβο το άλλο. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Στο μεταξύ είμαι μόνο μου στο μαγαζί. Δεν έχει δουλειά τίποτα πάλι σήμερα. Και κάθομαι πίσω στο γραφείο και παίζω φλιμπεράκι. Αν μπει κανένας πελάτης, μην τον πάρω χαμπάρι. Τι να κάνεις παιδιά, όταν δεν έχει δουλειά δεν μπορείς να κάθεσαι να παρακαλάς να μπει κανένας πελάτης, να περιμένεις εκεί πέρα πόσες ώρες, εντάξει 9 η ώρα κλείνω κανονικά, τώρα τι ώρα είναι, είναι μην χάσω και το τέτοιο, είναι παρά τέταρτο αλλά σιγά μην κλείσω, κάτσω εδώ πέρα να παίζω παιχνιδάκια. Εντάξει αυτό ήταν αφηρημάδα έτσι, κοιτούσα αλλού. Χάσαμε το multiball, αλλά πήγαμε καλά. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να πω ότι πήγαμε ωραία. Έχουμε ανάψει όλα τα φωτάκια σχεδόν στο dashboard. Πάμε δυνατά, πάμε. Πάμε για 20 mil, για να δούμε. Θα μας το δώσει το 20... Πόσα, 5 mil βγάλα. Έλα ρε. Μόρι πατάτα. Elizabeth, κάνε κάτι να σωθούμε εδώ πέρα γιατί δεν... Έτσι που λέτε, παιχνιδάκια απλά και ωραία που σε διασκεδάζουν. Περνάει ο χρόνος σου ευχάριστα γιατί έχεις και ένα σκοπό όπως και να έχει. Μπορεί να μην είναι ένας χαρακτήρας που προχωράει κάπου και σκοτώνει, κάνει οτιδήποτε. Αλλά έχει άλλο story η φάση, ξέρω εγώ. Ξανακάνουμε. Μπα. Σαν να σου λέει φιλαράκι, όσοι εδώ πληρώσατε. Η μπαγκιά δεν περνάει πάντα εδώ. Okay. Thank you. Τι δεν μας αφήνει να γράφουμε τώρα, δεν κάναμε καλό σκορ. Είχαμε κάνει καλύτερο πριν, δεν καταλάβω. Τι μας, πώς την έχεις δει. Ή μήπως τα γράφει αυτόματα τώρα τα σκορ επειδή το περάσαμε μια φορά. Άντε να παίξουμε άλλο παιχνιδάκι. Και το πολύ πολύ να εξερευνήσω λίγο ακόμα να δω μήπως έχει άλλες πίστες. Το σώσαμε. Μη μου τα κάνεις αυτά. Σου πω καμία κουβέντα. Λοιπόν,
Στο jackpot μπορούμε να πούμε από εδώ. Θέλει πολύ άνοιγμα. Με αγχώνει λίγο αυτό το πάνω το... Το πάνω το... πώς το λένε αυτό, να δεις. Το flipper. Τι σκέφτομαι, flipperάκι λέγεται το παιχνίδι. Το flipper λοιπόν αυτό με αγχώνει λίγο εκεί πάνω, το ξεχνάω και όταν το θυμάμαι είναι αργά. Λοιπόν, λογικά ανοίξαμε το ρο τώρα, πάμε και για το F. Για να δούμε, ναι, έτσι όντως, ανοίξαμε και το F. Όχι. Τι κάνει αυτό ρε παιδιά, πρέπει να το μάθουμε το παιχνίδι. Εκεί πάνω ανοίξαμε το S. Α, τα άσπρα ανοίγουν τα γράμματα. Οκ, πάμε για jackpot. Ωραία, τι πατήσαμε, λίγο μπήκε ένας πελάτης. Πάμε resume game. Πάλι το ξέχασα. Όχι. Πάλι το ξέχασα. Ότι δεν έχουμε εδώ, ότι έχουμε εδώ πάνω φλιπεράκι. Είναι κόλλημα το παιχνιδάκι, είναι κόλλημα. Μ' αρέσει. Απλά... δεν είναι για όταν είσαι στη δουλειά, είναι... είναι για να είσαι χαλαρός σπίτι και να κάθεσαι να παίζεις και να μην είσαι ξένιαστος. Να είσαι ξένιαστος, ξέρεις. Okay. Για να βάλουμε κόκκινη μπάλα να δούμε τι βλέπουμε καλύτερα. Τώρα τι να σου πω. Στο μεταξύ ελπίζω να ακούγομαι κιόλας, γιατί είναι και λίγο το παιχνίδι, ενώ το έχω χαμηλώσει. Αν το βρήκαμε, το shift, ok. Έπρεπε να παίξω 10 παιχνίδια για να το ψάξω. Elizabeth. Αυτή η μπάλα πάει πιο ωραία, μου φαίνεται. Το λαδώσανε, το λαδώσανε φαίνεται. Το κάναν σέρβις στο εργαλείο, το καθαρίσανε. Έτσι που λέτε παιδιά, είχαμε μαγαζί παλιά και είχαμε φλιπεράκια. Λοιπόν, θυμάμαι το σέρβις ο κάθε φλιπεράκι. Μόνο στη καθαριότητα ήθελε πάνω από 30 λεπτά τρίψιμο και άζαξ και τέτοια. Έτσι, τα λαστιχάκια γύρω από τα φλιπεράκια αυτά, εδώ τα μαύρα, τα αλλάζαμε πάντα. Πολλά λαστιχάκια γενικά είχε μέσα και τα αλλάζαμε. Άμα κάτι κολούσε έπρεπε να το βιδώσεις, να ξεβιδώσεις. Δηλαδή αυτά εδώ πέρα πάνω βλέπετε είναι παξιμάδια, έτσι. Αυτά όλα λύνανε. Άμα ήθελες να το καθαρίσεις καλά και ήσουν αμερακλής, έπρεπε να φας πάνω από 5 ώρες ο κάθε φλιπεράκι. Ξέρετε τι σημαίνει 5 ώρες για να καθαρίσεις ένα φλιπεράκι που, επειδή δουλεύανε και όλα στα μηχανήματα, μπορεί να χρειαζόταν συντήρηση κάθε μήνα. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ παλούκι να φαίνεις ένα άνθρωπο κάθε μήνα στο μαγαζί να ασχολείται με αυτά.
Στο μεταξύ και πού είναι η οθόνη. Δεν την κοιτάω εγώ. Και, και δεν βλέπω τι γράφει. Δηλαδή άμα ανοίξει κάτι και όλα αυτά δεν το παρατηρώ. Κοιτάω κάτω εγώ χαμηλά συνέχεια. Ξέρω, ίσως να μην βολεύει και πολύ η οθόνη εκεί. 130. Άντε πάλι με άλλο ένα for the win τώρα. Να το κάνουμε, να το παίξουμε ωραία. Προσπαθήσω τουλάχιστον. Καμιά φορά καλύτερα λέει να μασάς παρά να μιλάς. Κλαίω. Πουλημένο είναι το παιχνίδι, παιδιά. Πουλημένο, αισθημένο από πριν. Άντε, τελευταίο μπαλάκι τώρα. Έλα, και μου άρεσε το κόκκινο μπαλάκι. Γιατί μου τη χάλασε έτσι. Say my name, είπε. Μας πει κανένα call me daddy σε λίγο. Two balls. Α, φύλαξε την μπάλα στο χέρι. Είδατε. Σκαλώσαμε. Οκ. Okay. Τι να πω. Μας πέταξε. Δυστυχώς μας πέταξε, παιδιά. Αυτά. Δυστυχώς. Ναι, δεν θα κάνω άλλο βίντεο. Οκ. Okay. Δεν συνεχίζουμε. Αυτά από μένα, ήταν το review το της Farsight Studios το Pinball Arcade. Παίξαμε μία πίστα, καταφέραμε να παίξουμε. Αξίζει πιστεύω, δεν θα το αγόραζα, δεν θα έπαιρνα τα συν και όλα αυτά που έχει. Αλλά πιστεύω ότι αξίζει, έπαιξε 43 λεπτά λέει. Άρα το βίντεο πρέπει να είναι πάνω από 50 λεπτά μπορεί να είναι το βίντεο. Παιδιά, άμα σας άρεσε, άμα γελάσατε, άμα περάσετε καλά, άμα πήρατε μια ιδέα για ένα παιχνίδι που ίσως θέλετε να παίξετε, γενικότερα κάντε ένα like, ένα subscribe, μια εγγραφή δηλαδή, αφήστε ένα σχόλιο άμα θέλετε. Το καναλάκι είναι καινούριο, φρέσκο, ό,τι γουστάρετε παιδιά. Να είστε καλά και στο επανειδήν.